με την μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τιμήθηκε ο κάτοχος Νόμπελ Ιατρικής, Σερ Μάρτιν Τζον Εύανς, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της παλιάς φιλοσοφικής σχολής του Ιδρύματος. Ο Σερ Εύανς αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναγορεύτηκε ο κάτοχος Νόμπελ Ιατρικής, Σερ Μάρτιν Τζον Εύανς, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών της παλιάς φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αποτελεί για μένα, ως αντιπρίτανη έρευνας αλλά και ως εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ιδιαίτερη τιμή η αναγνώριση του καθηγητή Σερ Μάρτιν Εύανς σε επίτιμο διδάκτορα του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου μας. Από την άλλη μεριά, η αποδοχή της πρότασης από τον καθηγητή Σερ Μάρτιν Εύανς αποτελεί τιμή για το Πανεπιστημίο μας και για το γεγονός αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω. Ακολουθεί η ένδυση διαπιστημένου, καθώς και η επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου του επίτιμου καθηγητού από τον πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή κ. Αλέξανδρο Αναστάσιο Γαρίφαλο. Ακολουθεί η τοποθέτηση του διασύμου και η επίδοση πλακέτας από την αναπληρώτρια Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κυρία Σοφία Κουίδου Ανδρέου. Ο Σερ Μάρτιν Τζον Εύανς, όσο ακόμη ήταν ελέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, ανέπτυξε μια πρωτοποριακή ερευνητική δράση που τον καταξίωσε στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Μαζί με το στενό του συνεργάτη Μάθιου Κάουφμαν ξεκίνησαν το 1980 την απομόνωση και καλλιέργεια αρχαίγωνων εμβρυϊκών κυττάρων, δηλαδή βλαστοκυττάρων από βλαστοκύσεις εμβρίων μυών. Ο Σερ Μάρτιν Εύανς στην πολυετή καριέρα του έχει λάβει πολλές διακρίσεις, με κορυφαία ίσως στιγμή όταν τιμήθηκε μαζί με τους Όλιβερ Σμίθις και Μάριο Καπέκι με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής. Για τις υπηρεσίες που τις οποίες προσέφερε στην πατρίδα του, στη Μεγάλη Βρετανία, όσον αφορά την ιατρική επιστήμη, χρήστηκε από τη Βασίλισσα το 2004 ως υπότης. Μεγάλη στιγμή της καριέρας του, μεγάλο βραβείο, ήρθε το 2007, όπου με τους άλλους δύο ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη γενετική και με το DNA, πήρε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής. Ο Σερ Μάρτιν Εύανς παραμένει στην αιχμή της έρευνας αναφορικά με την απομόνωση και καλλιέργεια των αρχαίγωνων πολυδύναμων κυττάρων και την εφαρμογή τους για θεραπευτικούς σκοπούς. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται στενά με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για κλινικές εφαρμογές των κυττάρων αυτών μέσω του πρώην Προέδρου της Ιατρικής Σχολής και νυν αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθηγητή Βασίλη Ταρλατζή, όπως επίσης και με τη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Το Σερ Μάρτιν τον γνώρισα πριν από 3 χρόνια, όταν γνωρίζοντας ο ίδιος την προϋπηρεσία που είχε η κλινική μας στην έρευνα με τα βλαστοκύτταρα, στην καρδιακή ανεπάρκεια, θέλησε να συνεργαστούμε για να εφαρμόσουμε κάποια νέα πρωτόκολλα με μετερόλογα κύτταρα τα οποία είχε υπόψη του. Ο Σερ Μάρτιν Εύανς το 1999 κατέλαβε την έδρα γενετικής των θηλαστικών και τη διεύθυνση της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ της Ουαλίας μέχρι το 2007. Το 2010 αναγορεύτηκε πρόεδρος του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, ενώ από το 2012 έχει εκλεγεί πρίτανης του ίδιου Πανεπιστημίου. Από το 1998 αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών.